εκεί ήρθε το Garmin, το Zoomo, το XT2, φυσικά από την Garmin. Πάμε για unboxing τώρα. Να το, το πήραμε σήμερα. Garmin XT2 Zoomo. Είχε έρθει παραγγελία για μένα, ναι. Και αν τα ανοίξουμε να δούμε μέσα τη συσκευή. Εγχειρίδιο κατόχου. Πιο καλά να το κατεβάσετε σε PDF αρχείο, να το βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας και να το ευχαριστιόσαστε. Να το το εργαλείο. Τα αφήνω στην άκρη. Με τι άλλο έχει μέσα. Έχουμε λοιπόν. Ασφάλεια, όταν θα το συνδέσουμε κατευθείαν στην μπαταρία της μηχανής, να μην περάσει το ρεύμα και το κάψει. Ασφάλεια, να καεί ασφάλεια λοιπόν και μόνο. Μία βάση RAM από ό,τι βλέπω. Για να τη βάλουμε πάνω στη μοτοσυκλέτα. Εγώ έχω μία άλλη βάση πάνω στη μοτοσυκλέτα. Okay. Η καλωδίωση με τη βάση. Και αυτό το δούμε. Μάλιστα, αυτό εδώ βγαίνει και πάει και κουμπώνει έτσι αυτό, για μένα, αυτή είναι η καλή του. Λίγο σφιχτό, ε. Μάλιστα, και από εδώ ξεκουμπώνει. Όπως φραγίζει, μιλάμε, τούμπανο είναι, δεν κουνιέται με τίποτα να φύγει από πάνω. Οκ. Okay. Εδώ είναι η καλωδίωση, εδώ είναι πρέπει να κάνουμε την ένωση στο κόκκινο καλώδιο, μην πάρουμε το μηχάνημα στο χέρι σε περίπτωση υπερφόρτωσης ρεύματος. Αυτή είναι η βάση του RAM mount που θα δεθεί και αυτό. Ένα καλώδιο USB Type-C. Μάλιστα, 3-4 τάιρα, 2 ακροδέκτες για την μπαταρία και το βιβλιαράκι στα αγγλικά του. Αυτό είναι σε μεγάλο, αυτό είναι σε μικρό, για να βγάλετε τα ματάκια σας. Γι' αυτό σας λέω, το κατεβάσετε σε PDF αρχείο και τελειώνει η ιστορία. Μάλιστα, θα βάλω αυτά εδώ στη θέση τους. Λοιπόν, βασικά δεν ξέρω αν έχει καν ρεύμα αυτό, ανοίγει από κάπου εδώ πίσω, να το δω είναι. Βάλουμε τη ζελατίνα από μπροστά. Πω, πώς μου αρέσει αυτός ο θόρυβος. Εντάξει, είναι οθονάρα, ό,τι πρέπει. Για να δούμε, από εδώ ανοίγει. Αν έχει ρεύμα, α, έχει ρεύμα, τα για να δούμε πόσο έχει. Θα θέλει εδώ κάποια setup, ποια χώρα είμαστε και τα λοιπά, όλα αυτά. Γλώσσα. Μάλλον σε ποια χώρα είμαστε, Ελλάδα. Οκ. Okay. Άδειες χρήσης και λοιπά, αποδοχή όλων. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Garmin Trade για κινητά. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δείτε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ πρέπει να συνδεθούμε στην εφαρμογή Trade, την οποία έχω κατεβάσει εγώ ήδη στο κινητό μου. Είναι αυτή εδώ. Έτοιμο για να σας θερινοποιήσεις. Όχι. Πολιτική άδειας χρήσης. Οκ. Okay, επόμενο.
προειδοποίηση, όλα αυτά που μας ζητάει, συμφωνούμε, αντιστοίχηση συσκευής. 6-2 μας γράφει εδώ πάνω, το κάνουμε. Στη συσκευή επιλέξτε ρυθμίση τηλέφωνο, προσθήκη τηλεφώνου. Μάλιστα. Σύνδεση τώρα με την κάμερα. Χρησιμοποιεί δεδομένα, ναι, η εφαρμογή είναι πλέον συνδεδεμένη, τέλος. Tracer δίκτυο, εμφάνιση κωδικούς. Σύνδεση στο Tracer. Με το ακουστικό όχι τώρα, παράληψη. Πορεία. Οκ, συμφωνώ. Μάλιστα. Λοιπόν, η συσκευή λέει μπουρουμπουρ είναι διαθέτη που αποδικεύσει iCloud. Ενεργοποίηση του Garmin Explorer. Σαποδοσία σας. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Και συνδεθήκαμε. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός, το οποίο θέλει ολόκληρη μελέτη να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνει. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει δημοφιλείς διαδρομές για μοτοσυκλέτες, π.χ. δηλαδή. Δεν ξέρω πώς και έχουν πάρει όλες οι διαδρομές που είναι πολύ δημοφιλείς προς τους μοτοσυκλετιστές, δηλαδή αυτές τις διαδρομές που αγαπούν οι μοτοσυκλετιστές. Έχει ισοπαθείς καμπύλες, δηλαδή έχει τα υψόμετρα που πηγαίνεις, έχει τους γραφικούς δρόμους κατά τη Μισελέν κτλ. Έχει δορυφορική απεικόνηση, δηλαδή μπορούμε να δούμε όπως είναι στο Google Earth. Great rides, πολύ ειδικές διαδρομές και τα λοιπά. Οκ, δημοφιλείς δρόμες με μοτοσυκλέτες π.χ. ανοιχτά, ισοβαθμίς, γραφική δρόμη, τα ανοίγω όλα εγώ, δορυφορική απεικόνηση. Οκ. Επίπεδα χάρτη τα διαλέξαμε όλα. Ας κάνουμε εδώ π.χ. ας πούμε. Εδώ είναι οι διαδρομές. Όπου βλέπετε αυτά τα χρώματα στις διαδρομές, οι πολύ σκούρες μοβ είναι οι διαδρομές που αγαπάνε οι μοτοσυκλετιστές βάσει της Garmin και της Michelin. Απίστευτο. Σούπερ. Και έχουμε εδώ τώρα το μηχάνημα, το οποίο είναι σε χαμηλή ενέργεια, π.χ. για να δούμε προβολή χάρτη. Το ιστορικό θα αποδικεύεται. Οκ, λήψη δορυφόρων. Και όμως με βρήκε ρε παιδιά τους. Τη βρήκε και όλα. Δηλαδή εδώ μέσα στο σπίτι και μας βρήκε που είμαστε, αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Τώρα δεν το βλέπετε γιατί είναι εκτός ρεύματος. Έχει, σου δίνει τον καιρό, συνδέεται με το κινητό και σου δίνει τον καιρό, σου δίνει τα πάντα όλα. Δηλαδή, πρώτα μπορεί να μοιράσεις αυτή την εφαρμογή, την DET, με άλλους φίλους σου, αυτήν εδώ, και να τους βλέπεις πού βρίσκονται. Δεν χρειάζονται να έχουν το ίδιο GPS, αρκεί να έχουν την εφαρμογή. Μοιράζει τον κωδικό της διαδρομής που έχεις διαλέξει και αυτομάτως μπορείς και βλέπεις πού βρίσκεται ο καθένας μέσα στη διαδρομή. Καταπληκτικό θα έλεγα, όχι απλά ωραίο, φοβερό. Λοιπόν, κάτσε να βρούμε εδώ. Εδώ δεν είναι, εδώ τι είναι. Άκυρο, πρέπει να τα ψάξω να τα βρω. Πώς θα πω, explore ομαδικές. Α, εδώ. Μπέρτα, πορείες, διαδρομές. Τηλέφωνο, ρυθμίσεις καυσίμων, μετεωρολογικό ραντάρ, ασύρματες κάμερες, έχει και τις κάμερες στον δρόμο. Άκυρο. Πώς θα πω, Explorer. Πάω, τι δεν έχει, έχουμε να παίξουμε εδώ, απίστευτα.
Το θέλω να βρω εγώ λίγο. Ολοκλήρωση διαμόρφωση λειτουργιών. Μάλιστα. Όχι τώρα. Παράληψη τώρα αυτό. Ενημερώσεις. Έλεγχος για ενημερώσεις. Μας κάνει έλεγχο των ενημερώσεων, χάρτες και τα λοιπά και ό,τι χρειάζεται. Χάρτης διαθέσιμη με κατάσταση όλων λέμε. 5 ώρες. Θα χρειαστούμε ρεύμα. Εκτιμόμενο 5 ώρες και 45 λεπτά. Εκτιμόμενο. Μπορεί να προκαλεί. Πρέπει να μείνει δεδομένη στροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθεί. Περιμένετε, μόνο συνδέσω στο ρεύμα. Για να κάνουμε την εγκατάσταση. Μάλιστα, ένα καλώδιο ρεύμα. Το καλώδιο δικό του. Και 5,5 ώρες, αύριο το πρωί δεν το ξαναπιάω στα χέρια μου δηλαδή. Πρέπει να γίνουν αυτές οι ενημερώσεις, θα φτιάξει τους χάρτες, που είμαστε, τι κάνουμε κτλ. Μπλα, μπλα, μπλα. Από εδώ κάτω έχει μια θύρα USB, Type-C, αυτή εδώ είναι. Βάζουμε εδώ. Το συνδέσω και στο ρεύμα. Αυτομάτως. Έτσι είμαστε. Φώτισε ήδη. Έναρξη. Είμαστε εδώ. Να βλέπει η κάμερα. Το βάλα στο ρεύμα. Έναρξη. Τώρα, άντε γεια. Μετά από 5,5-6 ώρες. 4 ώρες και 45 λεπτά. Μάλιστα. Τα λέμε αργότερα. Ας δούμε λοιπόν κάποιες λειτουργίες από το Garmin. Απλώς δείτε, δεν θα εξηγήσω ακριβώς τι ακριβώς γίνεται, απλώς είναι πολύ εύκολα και στα ελληνικά όλα όσα θέλετε. Εύκολη κύληση της οθόνης, διάφορες διαδρομές, πώς θες να κάνεις, διαλέγεις. Καταγράφει διαδρομή, στροφές μπροστά σε κυκλοφορία, υψόμετρο, δεδομένα. Μπορείς να αλλάξεις, να τα βάλεις πάνω κάτω αυτά. Υψόμετρο, ομαδική διαδρομή. Αυτά που λέγαμε, σίγαση. Εδώ μπορείτε να διαλέξετε και να βάλετε το όνομα του καθενός από τους φίλους σας. Οπότε πάνω στο χάρτη θα βλέπετε που είναι και που βρίσκεται ο Κώστας, ο Μίτσος, ο Τάκης. Εδώ θέλει τα ακουστικά για να υποστηρίξει τηλεφωνικές κλήσεις οι οποίες συνδέονται και θα σας το δείξω σε άλλο βίντεο. Εδώ κρατάει διάφορες παραμέτρους της μοτοσυκλέτας, προγραμματισμό πορείας, αν θες να κάνεις ταχύτερο χρόνο, ευθεία γραμμή το οποίο σημαίνει και χωματόδρομο, περιπέτεια δηλαδή δρόμους με στροφές, διαμόρφωση ό,τι θέλεις κάνεις. Εδώ πάλι άλλα μενού, έχει πράγμα, δηλαδή πρέπει να κάτσει κάποιος να ασχοληθεί και να διαβάσει αρκετά θα έλεγα.
Πολλά μενού, εύκολο, γρήγορο. Δεν είναι ότι θα σε ταλαιπωρήσει, δηλαδή ό,τι θέλεις και ό,τι χρειαστείς. Μέχρι και όταν τρέχεις παραπάνω από το αυτό σου χτυπάει σινιάλωμα, θέλει δηλαδή ένα ηχητικό σήμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχω βάλει διάφορους φίλους μου σε περίπτωση ατυχήματος να στείλω ένα SOS σήμα κατευθείαν. Πολύ σημαντικό αυτό. Έπεσα κάτω η μηχανή, πατάω ένα SOS, έφυγε. Ότι νότητα χρονικό λειτουργία οθόνη, στιγμή ο τύπο οθόνη, αν θες να τραβήξεις, να κάνεις ένα screenshot προσανατολισμό αυτόματα, δηλαδή να προσανατολίζεται που πηγαίνουμε κτλ. Αυτά. Τα υπόλοιπα θα σας τα δείξω σε άλλο βίντεο.